Με το διεχόμενο χάμπα Παρτιζάν οχύρεται στη διαγώνιο. Θα γυρίσει το κορμί του σε δεύτερο χρόνο. Μεσάρι στενά. Πρώτο κορμί του το πέναλτι. Είναι η πρώτη ευκαιρία για να μπει με το δεξί νίκη Ευκαρπίας στο νέο πρωτάθλημα της γάμπρικης κατηγορίας και να ανοίξει λογαριασμό βέβαια. Εσείς εξ αρχής από τα πρώτα λεπτά. Και φύγαμε. Θα τον εκτελέσει μπάλα στα δίχτυα. Πήγε να τον ξεγελάσει. Δεν ενδιάστηκε ο Τεντζέρης. Έπεσε σωστά. Ωστόσο, γυρίσει εκτός περιοχής. Το κοντρόλ από τον αμυντικό. Η μπάλα παίρνει ύψος. Βαλιά πάσα. Η ευκαιρία για τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο να τη στείλει μπροστά από τα γαρέ. Θα μιλάει η σέντρα. Το ψηλά η σέντρα. Το γέμισμα. Η μπάλα περνάει. Το κοντρόλ με το στήθος. Ένα δυνατό σουτ από τη διαγώνιο. Θα την γυρίσει έξω. Το κοντρόλ από τον Θαμακίδη. Το γέμισμα στον άξονα. Να τη βγάζει ο αμυντικός. Η ευκαιρία για ένα χαμηλό σουτ. Η κόντρες. Out. Παναγιώτη Παπαδόπουλος και out. Η εκτέλεση. Η μπάλα περνάει. Κεφαλιά που θέλει ο ψηλός. Η μπάλα καταλήγει σε. Πολυκοσμίας περιοχή και θα το πάρει καλλιτεχνικά με το αριστερό σχεδόν απευθείας στην εστία. Η μπάλα στα χέρια του Σολεμέζου Λουχό. Μιγγίζει τα όποια ρήματα στην άλλη και κυνηγώντας ανοιχτό με την ίδια δυνατή ομάδα. Η ευκαιρία Αγγελίδης! Ευκαιρία! Μεγάλη στιγμή για τον Σταύρο Αγγελίδη να Τεμετζόγλου και στην κόντρα με αξιώσει νίκη. Θέλει να πατήσει περιοχή πρώτος στον Αντελιάκο. Θα μιλήσει τον άξονα η ευκαιρία να σάρει η μπάλα στα χέρια του Τεντζέρη. Απομακρύνεται για τα καλά από την περιοχή. Το κοντρόλ από τον ενδιάμεσο θα την γυρίσει έξω. Θα την βγάλει στα πόδια του Ξανθόπουλου, ο οποίο θέλει να μπει από τη γωνία. Θα γεμίσει η μπάλα, περνάει out. Εμπειρικό τρόπο από την άμυνα στη μεσαία γραμμή και από εκεί στην επίθεση. Η μπάλα αυτή τη φορά έχει αποδέχει τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο να τη δώσει την ευκαιρία για το χαμηλό σουτ. Το βγάζει ο κίπερ. Επιμένει ο Ποσειδώνας. Σε ένα χαμηλό σουτ από τον άξονα η μπάλα στα χέρια του Σολεμέτωβλου. Σκαφτή παλιά χαμηλά, η μπάλα στα χέρια. Δίχτυα τι έχουμε εδώ. Είναι στο δοκάρι, δεν έχω καταλάβει και εγώ τι έχει γίνει. Δεν έχω καταλάβει αν έχει περάσει την γραμμή. Προτού καταλάβουμε τι έχει γίνει στην περιοχή, είναι σε πρώτο ρυθμό. Έχω την εντύπωση ο στόπερ με το νούμερο 6 ο Καλίδης. Ο Παρασκευάς ο Καλίδης. Η μπάλα περνάει στη διαγώνιο, θα γυρίσει το κορμί του, θα εκτελέσει τη βγάζει στο Ελεμέζογλου. Πλάγι. Ποσειδών ο οποίος θα επαναφέρει στον άξονα και βαλιά πάσα από το σημείο. Και πάλι με το κεφάλι αυτή τη φορά ο αμυντικός θα δώσει πλάτες. Θα γυρίσει το κορμί του, κόφτης η μπάλα, παίρνει ύψος. Κόφτης στην κόντρα η νίκη Ευκαρπίας θα του γίνει, είναι 4-2. Η μεγάλη βαλιά στον άξονα και βαλιά πάσα, η ευκαιρία. Πρέπει να παγώσει το ρυθμό, να πάρει το κοντρόλ και να εκτελέσει. Στον διερχόμενο χαφ. Στην κόντρα από Σιδώνας, θα γυρίσει το κορμί του. Θα σερβίρει χαμηλά μια παλιά η μπάλα στα χέρια του Σολεμέζο, ο οποίος με δεύτερη ενέργεια θα... Ο Σιδώνας ήταν οργανωμένος στην επίθεση. Σωστά η άμυνα βέβαια μπροστά από τους αντιπάλους. Απευθεία. Και είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα του Εντόκου. Να γυρίσει το κορμί του, να εκτελέσει μια δεξιά. Θα δίνει άδειξη, μπάλα περνά. Ανατρέπει τα προγνωστικά του πρώτου μέρους. Εκεί που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ανατρέπει το σκηνικό. Μένει να πιαστεί το σκόρερ. Σκαφτεί παλιά από τον Τεντζέρη και παλιά πάσα από το σημείο. Η μπάλα φτάνει στον προθυμένο. Και πρέπει να είναι ο Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος Σταμακίδης, 1-3 λοιπόν, με Τσαπακίδη ο Ποσειδώνας.
Και κάπου εδώ ο Ριγόπουλος γυρίζει για τελευταία φορά στο μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, ουσιαστικά της πρεμιέρας. Νίκη Ευκαρπίας προς τον Λιγανιώνα στο 1-3.